εκλογές, έχουμε τις δημοσκοπήσεις, έχουμε την οικονομία. Πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο έχει σηκωθεί ψηλά από τον αντιπολιτευόμενο τύπο. Έχει να κάνει με ένα πρόσωπο που ακούει στο όνομα Μανώλης Πετσίτης, πρώην συνεργάτη σας, και σας κατηγορούν ότι ο άνθρωπος αυτός, εν γνώση σας, εν αγνία δικιά σας, λειτουργούσε ως εκπρόσωπος των υπηρεσιών του Μεγάρου Μαξίμου, διαβάζω σε αντιπολιτευόμενα μέσα. Η σχέση δική σας με τον άνθρωπο αυτό ποια ήταν, καταρχάς? Εντάξει, εγώ δεν έχω αρνηθεί ότι τον γνώριζα από τότε που ήμασταν παιδιά. Χαθήκαμε για μεγάλο διάστημα. Πέρασα κάποια στιγμή, βοήθησε και στην εκλογική καμπάνια όπως χιλιάδες μέλη το 2015. Και από ένα διάστημα και μετά ασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Πέραν τούτου δεν, και δεν καταλαβαίνω η Νέα Δημοκρατία τι ακριβώς μας ζητάει. Υπήρξε κάποια συνεργασία μεταξύ σας? Βεβαίως υπήρξε, ήταν για ένα διάστημα εκεί κοντά μας εθελοντικά. Από εκεί και πέρα όμως απομακρύνθηκε και μάλιστα θα σας έλεγα ότι εργάστηκε και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκρούστηκαν με την κυβέρνηση. Δηλαδή και για ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό και βεβαίως και στην εταιρεία συμφερόντων Λαβρεντιάδη. Mm-hmm. Άρα δεν έχω να... Εκεί πέρα πραγματικά μου κάνει εντύπωση που συζητιέται αυτό το θέμα. Τώρα, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Το θέμα εδώ είναι ότι οι δηλώσεις αυτές δεν είναι μια αποτύπωση γενικόλογων δηλώσεων από την πλευρά των αντιπολιτευόμενων μέσων, αλλά επικαλούνται συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος έχει μιλήσει, ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το ζήτημα εδώ πέρα, διότι έχουμε έναν ιδιώτη ο οποίος mm-hmm. δουλεύει σε μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων αρμοδιότητα κανενός κυβερνητικού στελέχους να σχολιάσει, να πει, να... Αυτό που θα μπορούσε, ας πούμε, να εγκαλέσει κάποιος στην κυβέρνηση είναι να πει, ξέρετε κάτι, με την πολιτική σας ευνοήσατε τα συμφέροντα Λαβρεντιάδη στο θέμα της ΔΕΠΑ. Η αλήθεια όμως, αν κανείς δει τα νούμερα και την εξέλιξη του χρέους της ΔΕΠΑ, είναι ακριβώς η ανάποδη. Και λέω εγώ. Δηλαδή, όταν το χρέος της ΔΕΠΑ διωγγώνονταν και έφτανε τα 100 εκατομμύρια πριν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση, γιατί ευνοήθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία? Εδώ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Νομίζω ότι ο Γιώργος Σταθάκης έχει δώσει πάρα πολύ καθαρές απαντήσεις. Το χρέος της ΔΕΠΑ αυξήθηκε για περίπου 10 εκατομμύρια κατά τη δική μας διακυβέρνηση. Όλη η άλλη η μεταβολή αφορούσε τόκους υπερημερίας συσσωρευμένων χρεών από προηγούμενες χρονιές και πέραν τούτου ουδέν. Νομίζω ότι αυτός ο θόρυβος γύρω από το ζήτημα αυτό είναι αντίστοιχος του θορύβου γύρω από τον Ελδό. Θυμάστε τι έγινε με τον Ελδό? Mm-hmm. Λοιπόν, το τι θόρυβος λέει για νέους πλανήτες διαπλοκής, λέει, ανοίγει ο παπάς. Τώρα που ο Ελδό αρχίζει και συνάπτει συμφωνίες με τις κορυφαίες διαστημικές υπηρεσίες στη γη, τώρα δεν μιλάει κανένας. Τον ίδιο θόρυβο αντίστοιχο είχαμε, τι να σου πω, με τα κανάλια. Θυμηθείτε τι λέγανε με τα κανάλια. Κατανοητό. Απλώς είναι. Για να το κλείσω και να δώσω το λόγο. Απλώς για να το κλείσω και να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Αυτό το οποίο ο κύριος Κιτσάκος επικαλέστηκε, ότι ο τρόπος με τον οποίο ερχόταν εδώ και απευθυνόταν προς όλους μας και ότι συστηνόταν ως εκπρόσωπος των υπηρεσιών του Μαξίμου, ήταν κάτι που υπέπεσε στην αντίληψή σας? Για πείτε μου, εδώ τι θα μπορούσα να πω εγώ? Δεν μπορώ να πω απολύτως τίποτα. Τι να πω, ότι τι. Ο Πετσίτης δεν ήταν ποτέ με εκδιορισμένος εμάς. Σας είπα ότι από ένα σημείο και μετά, από τις εκλογές του 2015, τις δεύτερες και μετά, πήγε στον ιδιωτικό τομέα. Πέραν τούτου δεν είχε κανένα σχόλιο. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς είναι δυνατόν και έγινε και αντικείμενο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και ρωτάνε ποιον, εμάς, ποιες ήταν, λέει, οι αρμοδιότητες αυτού του ανθρώπου στην ιδιωτική εταιρεία την οποία εργάζονταν. Πάτσο, ο κ. Τσάκος έχει πει και κάτι άλλο. Το 2016-2017 ερχόταν πάλι στο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν λέει αλήθεια ή λέει ψέματα. Εντάξει, αλλά... το 2016 έχει γίνει ένα σχηματισμός. Ήμουν και στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Mm-hmm. Σας λέω όμως αυτό και το επαναλαμβάνω. Ότι ο άνθρωπος αυτός δούλευε για τον ιδιωτικό τομέα. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων για τις οποίες δουλεύουν. Αυτές οι επιχειρήσεις πολλές φορές έχουν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται με τα συμφέροντα του δημοσίου, όπως έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Το λέει και ο κόσμος και ο ΔΕΠ, αυτή την άποψη ρωτάω και εγώ κάτι παραπάνω σε αυτό. Ήταν φίλος τόσα χρόνια. Δεν ένιωσε την ανάγκη να σας πάρει. Γίνεστε θέμα εξαιτίας του. Δεν ένιωσε την ανάγκη να σας πάρει ένα τηλέφωνο. Σας πήρε, Νίκο, τι γίνεται, γιατί με κυνηγάνε? Πότε εννοείται? Τώρα, κοιτάξτε, μετά από όλο αυτό το φόρεμα που δημιουργήθηκε. Κοιτάξτε, ο καθένας κάνει κάποιες επιλογές στη ζωή του.
Εμένα κάποια πράγματα δεν μου πάνε. Δηλαδή, δεν ξέρω, γενικώς με παρατηρούν. Mm. Έτσι δεν είναι. Δεν σας κάνει εντύπωση που με έχουν βρει, ας πούμε, στα μπουζούκια ή στο... Δεν κακολογώ κανέναν. Πραγματικά. Αλλά το τι βίο διάγει ο καθένας νομίζω είναι επιλογή του. Αν βγάζει λεφτά, δεν βγάζει, πώς τα ξοδεύει και τι ξοδεύει. Άλλα πράγματα μας πάνε. Η σχέση η δική σας από πότε διακόπηκε? Σας είπα. Είχαμε όταν, και μάλιστα ήταν μια περίοδος η οποία πέρασε και προσωπικά πολιτική δυσκολία μεγάλη και η κυβέρνηση με το ζήτημα των αδειών, εργάζονταν σε εταιρεία με την οποία ήμασταν σε σύγκρουση. Άρα μιλάμε για το 2000... Μιλάμε για τα τέλη του 2015, αρχές του 2016. Και... Mm-hmm. Επειδή γίνεται όλα αυτά σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ανεβάσει πάρα πολύ τη σκανδαλολογία ή τα σκάνα, mm-hmm. την υποθέση σκανδάλου, θεωρείτε ότι πάνε να χτυπήσει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς με αυτές? Εντάξει, αυτό προσπαθούν να το κάνουν, αλλά εδώ προσέξτε να δείτε. Πιάνονται από υποθέσεις οι οποίες δεν αφορούν τη διαχείριση δημόσιου χρήματος. Mm-hmm. Διαχείριση δημόσιου χρήματος έχουμε, ας πούμε, ωραία, στη ΔΕΠΑ, εάν οι διοικήσεις της και η πολιτική ηγεσία έκανε πράγματα τα οποία, ας πούμε, έβλαψαν το συμφέροντα του δημοσίου. Βεβαίως, να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα δείτε ότι θα εύχονταν να μην είχε ξεκινήσει. Διότι το πώς διαμορφώθηκε το χρέος της ΔΕΠΑ, θα βγουν τα στοιχεία ξανά και ξανά και υπάρχει και η επίκαιρη επερώτηση. Αυτό να το συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα τι ακριβώς συζητάνε? Και πώς είναι δυνατόν να ερωτώ με εγώ ή οποιοδήποτε άλλος υπουργός αυτά τα ζητήματα? Δεν καταλαβαίνω. Εγώ... Ιδιωτική εταιρεία, ιδιώτης, τα συνάψουν μια σχέση νομίζουν. Ο λόγος που πατάνε όλοι, ο λόγος που επικαλούνται και σας βγάζουν μπροστά σε αυτά τα δημοσιεύματα είναι λόγω της φιλικής σχέσης. Αυτό όμως, κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα έρχονται και παρέρχονται, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Δεν μπορώ εγώ να πω κάτι το οποίο δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μου. Εγώ είμαι υπουργός. Δεν είμαι και εδώ μπροστά σας ως πρόσωπο ή ως φίλος σας, επειδή έχουμε συναντηθεί να πάμε να πιούμε ένα κρασί, θα βγούμε και στην τηλεόραση να τα πούμε. Έχω αρμοδιότητες συγκεκριμένες και έχω και κρυστάλλινη παρουσία και διαφανή και έχω και ζωή, δεν, πείτε μου εσείς αν έχω προκαλέσει εγώ προσωπικά πουθενά και αν διάγω βίο πολυτελή. Από εκεί και πέρα πραγματικά δεν έχω να σχολιάσω και να πω τίποτα. Αρμόδιος να απαντήσει είναι άλλος. Είναι επειδή αρκετές από αυτές τις υποθέσεις και μάλιστα με επίκεντρο εσάς έχουν υπάρξει και άλλα δημοσιεύματα. Θυμίζω για παράδειγμα την περίφημη ιστορία με το υποτιθέμενο γραφείο το οποίο είχατε φτιάξει και κάνατε. Επειδή όμως όλα αυτά προέρχονται από ένα συγκεκριμένο μηντιακό όμιλο. Είναι, δηλαδή η πηγή των δημοσιευμάτων. Κοιτάξτε, είναι η μέθοδος της δημοσιογραφίας. Και εδώ, ξέρετε, αυτά τώρα που λέτε μπορεί και να μην τα θυμάται ο κόσμος. Ναι. Εκείνες όμως τις 2-3 ημέρες γίνεται σκάι, ας πούμε, υποτίθεται μια βόμβα, η μεγάλη δημοσιογραφική αποκάλυψη. Ο παπάς με το Σπύριτζε έχουν γραφείο που κάνει εξυπηρετήσεις. Mm. Η Γεροβασίλη έχει ιατρείο που παρανομεί. Ο Κατρούγκαλος παίρνει 12%. Ναι. Ο Τσίπρας έχει σπίτι που το πήρε από άνθρωπο που αυτοκτόνησε γιατί είχε χρέη. Όλα αυτά κρατάνε 3 ημέρες, κλείνουν. Α, μην σας πω για τον Δρίτσα, ο οποίος μάλλον οδήγαγε το ταχύπλιο στην Αίγινα που είχαμε και το σχετικό ατύχημα. Λοιπόν, ο κόσμος έχει καταλάβει. Όλα αυτά κρατάνε κάποιες μέρες, κάνουν τον κύκλο τους, περπατάμε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το κρίσιμο λοιπόν εδώ πέρα είναι να ερμηνεύσουμε και γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί, ωραία, μάλιστα, έχει ο συγκεκριμένος εκδότης προβλήματα με την δικαιοσύνη ενδεχομένως και την κυβέρνηση. Και κάνει αυτού του τύπου τις επιλογές. Η Νέα Δημοκρατία τι ακριβώς κάνει? Δεν έχει πρώτη ύλη να μας αντιπολιτευτεί? Μήπως δεν έχει να πει τίποτα για την οικονομία? Μήπως ζει μια παταγώδη διάψευση και πάει να πιαστεί ή να κατασκευάσει οτιδήποτε για να μπορέσει να επιβιώσει στον πολιτικό διάλογο? Λέω εγώ. Δεν θεωρείτε ότι σας κάνει ζημιά στην κοινωνία αυτή όλη η ανακύκλωση των πραγμάτων που και εσείς αναφέρατε? Ναι, αλλά έρχεται και παρέρχεται, κύριε Ελευθερόγλου. Δηλαδή, ωραία, εντάξει. Το χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, ενδεχομένως ένα ποσοστό του κόσμου να τα καταπίνει αυτά αμάσιτα. Δεν φαίνεται όμως αυτά τα πράγματα να επηρεάζουν και θα σας έλεγα και τις πολιτικές τάσεις ενδεχομένως. Προφανώς, προφανέστατα, επειδή η Νέα Δημοκρατία πνίγεται στο κελπνότινο βάρτης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πραγματικά ψάχνουμε να δούμε σε ποιες υποθέσεις δεν είναι μπλεγμένη, προσπαθεί να κατασκευάσει για να ισοφαρίσει μια κατάσταση. Εντάξει, νομίζω όμως ότι ο κόσμος δεν τρώει σανό. Έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Και ξέρετε, υπάρχει και το άλλο, το οποίο είναι μάθημα και για όλους. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, στην ιεράρχηση της σημαντικότητας των ζητημάτων
Έρχονται πρώτα τα ζητήματα της απασχόλησης, της ανεργίας, της περίθαλψης, της παιδείας και τα άλλα ζητήματα. Αυτό όμως, επειδή μου δίνετε μια εξαιρετική πάσα τώρα, αφορά και εσάς. Και αφορά και εσάς, γιατί το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια μεγάλη κουβέντα μέσα στο κόμμα για το αν θα πρέπει το προεκλογικό διάστημα να κυλήσει με μια σκανδαλολογία, με το αν πρώην πρωθυπουργοί, πρώην υπουργοί, το βάρος ευθύνης που φέρουν και αν θα πρέπει να φτάσουμε έτσι μέχρι τις κάλπες ή να πέσει μαχαίρι εκεί και να πάμε καθαρά. Μαχαίρι, τι εννοείται να πέσει μαχαίρι, να κάνεις να μην, κάνεις να μην ξεκινήσει βλέπεις, ένας τέτοιος διάλογος. Να πεις, ας πούμε, ότι δεν θα γίνει εξεταστική για την υγεία, γιατί είναι κακή σκανδαλολογία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οι εκλογές, βέβαια, το πιστεύω βαθιά, κερδίζονται στην οικονομία. Εδώ όμως έχουμε μία έτσι, θα σας έλεγα, ακλόνητη υποχρέωση να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας από το παρελθόν και να πάμε παρακάτω. Δεν μπορεί να μπει, μάλιστα, αυτό στο ζύγι ή στη συνδιαλλαγή. Έτσι δεν είναι. Άραστε, λοιπόν. Πάντως, ακούγαμε θέματα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Θέματα για την Οβάρτς, ας πούμε. Όλο το καλοκαίρι έπαιζαν ονόματα υπουργών, πρώην πρωθυπουργών. Όντως. Έχουμε φτάσει Δεκέμβριο, τελείωνε ο χρόνος. Και δεν είδαμε κάτι, τουλάχιστον με βάση αυτά που είχαν ακουστεί, περιμένουμε κάτι από το νέο χρόνο ή πάλι θα είμαστε. Ενδεχομένως. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Συνεχίζονται οι έρευνες, υπάρχουν οι εξελίξεις γνωστές. Έχει ολοκληρωθεί ένα κομμάτι σε σχέση με τον Κλυπνό. Θα δούμε. Επειδή ακριβώς και όλα είπατε, συγγνώμη που. Ήθελα να το πάω παρακάτω. Αλλά εγώ παρακάτω θέλω να το πάω στην οικονομία. Δεν ξέρω αν βολεύει. Ωραία. Εκεί θα πήγαινα και εγώ. Είπατε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι οι εκλογές κερδίζονται στην οικονομία. Έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, κοιτάει τις ενέργειές σας ως κυβέρνηση, βλέπει ότι θα δώσετε κοινωνικό μέρισμα, ότι θα δώσετε αναδρομικά, ότι θα δώσετε, θα προπληρωθούν κάποιες από τις συντάξεις, ότι θα δοθούν επιδόματα τέκνων, ότι θα δοθούν μια σειρά άλλες. Τώρα είναι γύρω στις 9-10 κινήσεις οι οποίες θα κάνουν. Και λένε πολύ ωραία, να, ορίστε, πάει σε εκλογές. Δεν λέω αν θα πάτε σε εκλογές ή όχι, αλλά ότι πρόκειται περί παροχών. Ότι θέλει να δώσει και μοιράζει λεφτά ο Τσίπρας, ο Παπάς, όλοι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση, μοιράζει τον κόσμο λεφτά γιατί, για να κάνει παροχές σε παλαιού στυλ, ας πούμε. Και μάλιστα ότι. Και μάλιστα λέει, είπε και ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ακριβώς. Και είπε ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα ότι δίνεται και ψίχουλα. Ότι τους έχετε πάρει πάρα πολλά. Καλά, όποιος μιλάει για ψίχουλα νομίζω ότι δεν γνωρίζει το πώς περνάει η μέση ελληνική οικογένεια και το τι μπορεί να σημαίνει ένα έκτακτο επίδομα με βάση το κοινωνικό μέρισμα των 600 ή των 700 ευρώ. Άρα νομίζω έτσι αυτές οι τοποθετήσεις είναι μάλλον έτσι άστοχες και δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται. Τώρα, κύριε Σβέρκο, κοιτάξτε, η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. Και επειδή βγήκε από τα μνημόνια, έχει τη δυνατότητα, έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να ασκήσει πολιτική. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι μέσα στο δύσκολο αυτό μνημόνιο, στη δύσκολη αυτή συμφωνία δεν είχαμε τη δυνατότητα, είχαμε μικρότερη. Αλλά μέσα στη συμφωνία φτιάξαμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, βάλαμε την ελεύθερη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ανασφάλιστους, δώσαμε μέρισμα το 16, μέρισμα το 17. Βεβαίως τώρα εκτός συμφωνίας όχι μόνο μέρισμα το 18, αλλά και μείωση του τέλους επιδιδεύματος για τους αγρότες. Και μείωση του έμφυα. Και επιστροφή των αναδρομικών. Και μείωση του φόρου των επιχειρήσεων. Και μείωση του φόρου μερισμάτων. Και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες των μεγαλύτερων εισοδημάτων. Θυμάστε το κίνημα της γραβάτας. Άρα τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε ένα πλέγμα πολιτικών, πολύ ισορροπημένο, βεβαίως με περισσότερο βάρος σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή θα καταλάβει και θα αισθανθεί ότι η οικονομία μας συνολικά έχει γυρίσει σελίδα. Ανακάμπτουμε και είμαστε στην ανωδική πορεία, η οποία θα είναι σταθερή, σίγουρη και συνεχής. Έχουμε μπει σε αυτή την πορεία εδώ και αρκετό καιρό, ακόμα και πριν κλείσει και τυπικά το πρόγραμμα, και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο όπλο της κυβέρνησης. Ανακοινώθηκε και από την Ελστάτ το ποσοστό ανεργίας, 18,3. Καταλάβατε τι έχει συμβεί. Έχει πέσει η ανεργία 10 μονάδες. Η ανεργία έπεσε 10 μονάδες και αυτή η διακυβέρνηση έχει δημιουργήσει 350.000 θέσεις εργασίας. Το κακόμοιρο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που τόσο έχει συκοφαντηθεί, έλεγε για 300.000 θέσεις εργασίας. Τώρα, αν δεχθούμε ως αξίωμα αυτά τα οποία περιγράφεται και ότι όντως είναι πραγματικά έτσι και ισχύουν, έχεις απ' την άλλη τους οικονομικούς αναλυτές, οι οποίοι κάθονται με το κομπιουτεράκι, τα υπολογίζουν, βάζουν μπροστά και τον καζαμία εντός εισαγωγικών και σου λένε: OK,
Αν η κυβέρνηση στο πίσω μέρος του μυαλού της είχε το να φτάσει μέχρι το Μάιο και να πάει συνολικά σε εκλογές, να στήσει πολλαπλές κάλπες και να πάμε και σε κοινοβουλευτικές το Μάιο, ο Μάιος είναι αργά. Και είναι αργά γιατί τα μέτρα αυτά θα έχουν ξεχαστεί, τα οποία έχουν περάσει τώρα, η μείωση των συντάξεων, η μη μείωση των συντάξεων, τα επιδόματα. Από την άλλη έχεις ένα μακεδονικό, συγγνώμη, που θα έρθει στη Βουλή το Μάρτιο, 15, κάποια στιγμή. Ναι, αλλά 15 Γενάρη τελειώνουν οι διαδικασίες στη γείτονα. Οπότε ενδεχομένως να δούμε και τις εκλογές να έρχονται πιο μέσα και να βολεύεται και ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό. Εσείς καλά κάνατε, γιατί είστε υποχρεωμένος ως εκ της θέσεώς σας και εσείς και όλοι οι δημοσιογράφοι, λένε, να μας μεταφέρετε τα ερωτήματα των αντιπάλων μας. Είναι ένα υπαρκτό ερώτημα έτσι. Αυτό. Νομίζω δεν είναι μόνο όμως... αντιπάλων. Υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα, ότι γενικώς λέγεται στην πολιτική τάξη της χώρας όλα αυτά τα χρόνια ότι με το που ξεκινήσει η τέταρτη κοινοβουλευτική περίοδος. Ακριβώς. Πάμε σε εκλογές. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι εκλογικό έτος το 2019, γι' αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Έτσι. Ούτε χρειάζεται να διαβάσει τον Καζαμία για να ξέρει ότι θα γίνουν εκλογές το 2019. Οι εκλογές λοιπόν θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και αυτή είναι και η δική μας σταθερή επιλογή. Με τα μερομήνια παλεύουμε αυτή τη στιγμή, να καταλάβουμε πότε ακριβώς. Σας είπα πριν, δεν ξέρω αν το προσέξατε, ότι η οικονομία μας έχει μπει σε μια σταθερή ανωδική πορεία. Θέλουμε λοιπόν αυτή η πορεία να συσσωρεύσει όσο το δυνατόν περισσότερα θετικά για το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα πολίτη, να μας δοθεί δυνατότητα να εφαρμόσουμε και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν και τη σχέση του με το δημόσιο, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σε όλα τα επίπεδα και ακριβώς όχι μόνο να κάνουμε ταμείο το Σεπτέμβριο του 19, αλλά να κάνουμε μια κρίσιμη επιλογή. Διότι αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή, κύριε Χαρίτο, ότι εφαρμόστηκαν δύο συνταγές στην Ελλάδα. Η μία συνταγή που πήγε την ανεργία στο 27 και η άλλη που την ξανάριξε στο 17. Θα είναι 17 ακόμα κάτι. Σε ένα-δύο μήνες θα το δείτε και θα μπορεί το 2023 να την πάει στο 7. Άρα το 19 αποφασίζουμε για το πόση ανεργία θα έχουμε το 23. Μπορούμε να έχουμε είτε 27 με τις πολιτικές Μητσοτάκη, ασφαλιστικό Πινοσέτ, διάλυση εργασιακών σχέσεων και του συστήματος περίθαλψης, είτε να τη ρίξουμε και κάτω από 10. Εντάξει, τώρα για το ασφαλιστικό Πινοσέτ. Υπήρξε μια δήλωση μετά, είπαν ότι ήταν μια ατυχής δήλωση αυτή. Ναι, καλά, εντάξει, ατυχής δεν ξέρω αν ήταν η δήλωση, ατυχής είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αν εφαρμοστεί κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πρόκειται για μια οδυνηρή επιλογή, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χειλή και χρειάστηκε δικτατορία για να την εφαρμόσει, η οποία τι λέει, ότι ο Παπάς, ο Χαρίτος, ο Ζουέρκος, ο Ελευθερόγλου έχουν ένα πορτφόλιο, έχουν ένα πουγγί από μετοχές, τις οποίες ας πούμε τις καλλιεργούν, τις επενδύουν, τις πολλαπλασιάζουν κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, αν είναι άτυχοι και συνταξιοδοτηθούν λίγο μετά από μια χρηματιστηριακή κρίση, δεν θα πάρουν καλή σύνταξη. Λοιπόν, οι συντάξεις και η ασφάλιση δεν είναι τζόκερ, δεν είναι κίνο, δεν είναι στοίχημα. Είναι αυτό που μας συγκροτεί ως κοινωνία, που μας καθιστά αλληλέγγυους, που μας κάνει να κοιτάμε εκτός από το δικό μας το παιδί και το παιδί του διπλανού μας και να αναδιανέμουμε το εισόδημα που έχει παραχθεί. Άκουγα τον Υπουργό που ανέλυε τι κάνει η κυβέρνηση οικονομικά και είπε και την φράση ότι τις εκλογές κερδίζουν από την οικονομία. Δημοσκοπικά δεν καταγράφεται κάτι τέτοιο. Όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουμε στα χέρια μας και εσείς και εμείς τουλάχιστον, αυτές που βλέπουμε στη δημοσιότητα, δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται σε άλλες από 5,5% και σε άλλες φτάνει στο 10%. Λοιπόν, να θυμηθούμε τι έχουν καταγράψει. Οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα συστηματικό πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι το πάθανε το 2012. Έχω μία υποψία ότι υπάρχει ένα ζήτημα μεθόδου. Δηλαδή, εάν κάνουν τις σταθμίσεις με βάση την προηγούμενη ψήφο, προφανώς δεν μπορέσαν να πιάσουν τη μεγάλη μεταβολή που συνέβαινε στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012. Μετά δεν κατάλαβα γιατί πέφτανε όλο έξω και πέφτανε όλο έξω, όχι γιατί όταν πέφτεις έξω τυχαία πέφτεις ή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Μπα πέφτεις συνέχεια έξω προς τα δεξιά. Έτσι δεν είναι. Σαφέστατα έχει να κάνει με αυτό που λέτε, τη μέθοδο. Ναι, και υπάρχει, ότι ένα ζήτημα, υπάρχει ένα ζήτημα ενδεχομένως της πρόσβασης που έχουν πλέον με τις νέες τεχνολογίες στους ψηφοφόρους και υπάρχουν κατηγορίες ψηφοφόρων στις οποίες φαίνεται ότι υποεκπροσωπείται η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν μπορεί να πέφτουν έξω και στις εκλογές του Γενάρη και στο δημοψήφισμα και στις εκλογές του Σεπτέμβρη με τον ίδιο πανομοιότυπο τρόπο. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ ότι υπάρχει έτσι, πολιτική προδιάθεση, αλλά εδώ πέρα είναι προφανές ότι υπήρξε ένα ζήτημα μεθόδου. Τι έχει συμβεί ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις όμως, κύριε Ελευθερόγλου?
Δεν υπάρχει εταιρεία που να μην έχει μειώσει τη διαφορά στο μισό από τότε που ο κύριος Μητσοτάκης κομποριμονούσε και έλεγε ότι η διαφορά είναι 20 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτά έχουν φύγει από τη δημόσια συζήτηση, ουδή σοβαρός τα ισχυρίζεται, και θα δείτε ότι όχι μόνο θα κλείνει η ψαλίδα και θα πλησιάζουμε, αλλά και το αποτέλεσμα των εκλογών. Εσείς τα ποσοστά αυτά τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, τα κατανοείτε, μπορείτε να τα να μεταφράσετε, γιατί αποτυπώνεται κατά τέτοιο τρόπο η κοινή γνώμη? Τις δημοσκοπήσεις πρέπει να τις βλέπετε στη δυναμική τους. Η κάθε δημοσκόπηση αποτυπώνει με τις ελλείψεις που έχει, τις μεθοδολογικές, μία κατάσταση στη στιγμή. Σας λέω λοιπόν, επειδή τις παρακολουθούμε διαχρονικά και ως προς τα ποιοτικά του στοιχεία, δεν υπάρχει εταιρεία που να μην έχει μειώσει στο μισό τη διαφορά από αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι πριν ένα χρόνο. Εκτιμάτε ότι είναι ικανή η ανατροπή και να περάσει κάποια, να δείτε να περνάει κάποια στιγμή Δεν μας απασχολεί να περάσουμε στις δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, τις περισσότερες δημοσκοπήσεις τις είχαμε χάσει και το Γενάρη και το Σεπτέμβρη. Ήμασταν πίσω στις δημοσκοπήσεις. Κερδίσαμε τις εκλογές. Τις εκλογές θέλουμε να κερδίσουμε. Και πιστεύω πραγματικά, ακριβώς επειδή ο λαός μας έχει και μία σοφία συσσωρευμένη και μία ανάγκη να αισθανθεί ότι τα πράγματα πραγματικά τώρα πηγαίνουν καλύτερα, θα αξιολογήσει θετικά και τη διακυβέρνηση αυτή και θα συνεχίσει και στην ίδια πορεία. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις και η αποτύπωση της κοινής γνώμης αυτή τη στιγμή, ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται ο κόσμος, έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το Γενάρη και το Σεπτέμβρη που αναφέρατε πριν ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν υπήρχε η εμπειρία. Θα σας έλεγα όμως, το κριτήριο από την πλευρά του κόσμου. Βεβαίως, τώρα την έχει ζήσει την κυβέρνηση. Αυτό είναι απολύτως σωστό. Και γι' αυτό πάντα τα κυβερνώντα κόμματα έχουν και ένα μεγάλο ποσοστό δυσαρέσκειας, η οποία ενδεχομένως και σε δύσκολες στιγμές άνθρωποι που τα έχουν ψηφίσει στο παρελθόν θα αποστασιοποιηθούν. Αν είναι μια δύσκολη στιγμή, να σας πω, ας πούμε, η πυρκαγιά στο μάτι, η οποία ήταν πραγματικά, και σας μιλάω από καρδιάς, η πιο δύσκολη στιγμή της διακυβέρνησης που είχαμε. Ενδεχομένως λοιπόν, εάν κάποιος άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει κάποιο από τα δύο κυβερνητικά κόμματα τον πάρουμε τηλέφωνο εκείνες τις στιγμές, είτε το κλείσει, είτε αρνηθεί να απαντήσει, είτε πει κάτι άλλο, είτε πει δεν θα ψηφίσω, είτε θα ψηφίσω λευκό. Μια και το αναφέρατε, γίνανε λάθη εκεί. Τι εννοείται? Στο μάτι, καλά, όποιος πει τώρα ότι όλα γίνανε σωστά, νομίζω ότι δεν είναι αξιόπιστος, έτσι. Αλλά είχαμε πρώτον ένα φυσικό φαινόμενο με το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο να τα βάλεις. Πρέπει να το λέμε αυτό. Δεν ξέρω, τα είδατε τα βίντεο, έτσι, για το μέγεθος, την ταχύτητα της φλόγας και την καταστροφική της δύναμη. Και δεύτερον, αυτό που πρέπει, οφείλω να σας ζητήσω να το αναγνωρίσετε κι εγώ, είναι ότι δεν υπήρξε στιγμή που να μην έχουμε την εγρήγορση να έχουμε τη μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους και τις περιοχές. Τα πράγματα γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες είχαν πληρωθεί και είχε ολοκληρωθεί η καταγραφή τους και έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ έτσι γρήγορους ρυθμούς η αποκατάσταση, και αυτό νομίζω ότι το έχει αναγνωρίσει και ο κόσμος ο οποίος έζησε αυτή την οδύνη, αυτό το δράμα εκεί, ο οποίος πρέπει να σας θυμίσω ότι σε αλλεπάλληλες συγκεντρώσεις έχει βρεθεί και με τον Χρήστο τον Σπίρτζη και τον Αλέκο τον Φλαμπουράρη εκεί επί τόπου για να συζητήσει πώς τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν και να βελτιωθούν. Κύριε Υπουργέ, λέτε συνέχεια ότι θα κάνετε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια περιπέτεια το Φεβρουάριο προς Μάρτιο. Για τον είναι 149, θα ήθελα να πούμε 151, θα περάσει η συμφωνία. Μιλάτε για το Μακεδονικό. Για το Μακεδονικό. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Καμένος έχει πει ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Δεν θα τη ρίξει, αλλά θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Ναι. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει μια κυβέρνηση έτσι μέχρι τον Οκτώβριο? Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω, κύριε Ελευθερόγλου. Θεωρώ ότι για μας θα είναι μια πάρα, πάρα πολύ σοβαρή πολιτική νίκη και συνολικά για την Ελλάδα. Δηλαδή θα είναι. Θέλω για τη συμφωνία. Είναι, όχι, όχι, για τη συμφωνία συνολικά. Μια θα σας πω για τη συμφωνία συνολικά, διότι και η συμφωνία δεν ήταν μια εύκολη δουλειά για μας, ένα εύκολο πολιτικό project. Διότι είχαμε τις διαφωνίες μέσα στο κυβερνητικό συνασπισμό, είχαμε μια κοινή γνώμη η οποία είχε ερωτηματικά. Αυτά καταλαγιάζουν καθώς περνάει ο καιρός, διότι ακούει ο κόσμος, καταλαβαίνει τι έχει συμβεί με αυτή τη συμφωνία και νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα επιτυχές για την Ελλάδα αποτέλεσμα. Όποτε και αν γίνουν πάντως εκλογές, μετά κάποιος πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν δούμε τώρα τις δημοσκοπήσεις, τη δυναμική. Και έλεγα να την αποφύγω αυτή. Αν δούμε επίσης τις θέσεις των κομμάτων, και τις θέσεις των κομμάτων και το πώς γίνεται και ο πολιτικός διάλογος αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνος του.
Ότι, κόμμα ανάδελφο. Ότι δεν θέλει. Κοιτάξτε, ουσιαστικά. Πέραν από τον ανεξαρτήτων όλων, δεν ξέρω αν θα πει. Μια μικρή σύντομη ιστορία μου, επιτρέπετε. 20 δευτερόλεπτα, 30 θα πάρει. Ναι, το 2011 ήμασταν στην συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ. Όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τραυματισμένος από τη διάσπαση με τη Δημοκρατική Αριστερά τότε και το Φώτη Κουβέλη και δημοσκοπικά έχει τα ποσοστά του 5, του 6% κτλ. Και τότε ο Τσίπρας είπε ότι πρέπει οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούν εκλογικά και να διεκδικήσουν διεξαγωγή εκλογών με απλή αναλογική και αλλαγή διακυβέρνησης. Τότε κάποιοι λιδωρούσαν. Κάποιοι γελάγανε. Κάποιοι λέγανε μα τι κάνει, τι μικρομεγαλισμός είναι αυτός. Προσέξτε, δεν την αγκάλιασε καμία ηγεσία αυτή την πρόταση. Καμία. Την έκανε εκείνη, την αγκάλιασε ο ελληνικός λαός 11 μήνες μετά. Mm-hmm. Τι λέμε λοιπόν, και εμείς κατά αναλογία τώρα, λέμε ότι βεβαίως μπορεί κάποιες ηγεσίες να μην ανταποκρίνονται στο ιστορικό τους, στον ιστορικό τους ρόλο. Παράδειγμα, η προοδευτική κυβέρνηση της Ισπανίας αυξάνει τον κατώτατο μισθό 22%. Η προοδευτική κυβέρνηση της Πορτογαλίας αυξάνει τον κατώτατο μισθό κατά 13%. Από το 2016 σε αλλεπάλληλα κύματα και μάλιστα σε σύγκρουση με την Τρόικα. Η προοδευτική κυβέρνηση της Ελλάδας αυξάνει τον κατώτατο μισθό πάρα πολύ σύντομα. Τελειώσαμε με τα μνημόνια. Ποια είναι η θέση λοιπόν των δυνάμεων που θέλουν να αυτοχαρακτηρίζονται προοδευτικές? Ναι, θα έπρεπε να είναι κομμάτι μια συμμαχίας η οποία την προοδευτική διακυβέρνηση και την πορεία της δίκαιης ανάπτυξης να διασφαλίζει. Ωστόσο εδώ όμως ανοίγεται και ένα, ανοίγεται με αλφαγιώτα, με ένα ενδεχόμενο. Το οποίο είναι το εξής, να μην σχηματιστεί η κυβέρνηση μετά τις εκλογές, να μην μπορούν να υπάρξουν αυτές οι συμμαχίες, να είναι τέτοιοι συσχετισμοί των δυνάμεων που να μην επιτρέπουν ούτε στη μία ούτε την άλλη πλευρά, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογα ποιος θα είναι πρώτος, να μην πάνε στις εκλογές και μετά να πάμε σε απλή αναλογική. Και μετά ίσως κληθείτε να εκ των πραγμάτων αριθμητικά να πρέπει να αποφασίσετε αν θα κάνετε έναν μεγάλο συνασπισμό, όπως λέγεται. Ο λαός μας είναι σοφός και θα κάνει επιλογή και κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας, κύριε Σβέρνα. Και αν η επιλογή του λαού είναι τέτοια που φέρει τα δεδομένα που περιγράφει ο Νίκος. Ναι, αυτές δεν είναι επιλογές σταθερότητας. Νομίζω ότι θα κάνει επιλογή σταθερότητας. Δηλαδή θα προκύψει αποτέλεσμα και σχηματισμός κυβέρνησης και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ότι έχει τον τρόπο να διαμορφώνει τις πλειοψηφίες και όχι μόνο να τις συγκροτεί, αλλά και να τις συγκροτεί με τρόπο που τις κάνει πιο ανθεκτικές από όσο περιμένει κανείς. Αυτό λοιπόν θα συμβεί και τώρα. Έχει μία πορεία η οικονομία μας. Έχουμε βγάλει συμπεράσματα ως λαός και ως κοινωνία και αυτά τα συμπεράσματα νομίζω είναι συμπεράσματα που θα μας ακολουθούν και στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε πισωγύρισμα στην κοινωνία όπου ο καθένας μόνος του και όποιος χάσει μπορεί και να πεθάνει στον δρόμο και κανένας να μην νοιαστεί. Έχουμε χτίσει μηχανισμούς αλληλεγγύης, θα τους διαφυλάξουμε, θα τους ενισχύσουμε και θα τους εμβαθύνουμε. Το φαινόμενο το οποίο βλέπουμε να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και έχει να κάνει με την πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων αυτό, ότι δηλαδή η ακροδεξιά αυτή τη στιγμή στη χώρα μας διαγωνίζεται με το κίνημα αλλαγής για την τρίτη θέση, είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Είναι ανησυχητικό και νομίζω ότι την ευθύνη τη φέρουν όσοι κάνουν την ακροδεξιά προπαγάνδα mainstream πολιτική συζήτηση. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε και το εξής. Είχαμε τη συνδιάσκεψη στο Μαρακές. Mm-hmm. Και κάποιες χώρες δεν υπέγραψαν ένα κείμενο το οποίο δεν είναι δεσμευτικό. Με αποτέλεσμα έχουμε και δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, του αρμόδιου Επιτρόπου για τη Μετανάστευση, ο οποίος, ας πούμε, το σημείωσε αρνητικά αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση του κ. Μητσοτάκη. Οι συμμαχοί του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουν μια πολιτική η οποία λέει ότι η Ελλάδα ας κάτσει να το λουστεί μόνη της το ζήτημα. Το βάρος του προσφυγικού προβλήματος δεν οφείλουν αυτοί, θεωρούν, να πάρουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Τι λένε οι της Νέας Δημοκρατίας όταν μαζεύεται το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ότι αυτή είναι μια σωστή πολιτική? Επειδή την ανοίγετε την κουβέντα, δύο εβδομάδες πριν ήμασταν στην Ιταλία, η άνοδος των ποσοστών του Σαλβίνη δεν είναι τυχαία, σχετίζεται άμεσα με αυτό το οποίο περιγράφετε εσείς, σχετίζεται άμεσα και με την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική. Άρα σε ένα τέτοιο τοπίο, το μέλλον, γιατί διαγράφεται λαμπρό? Λαμπρό δεν είναι από μόνο του. Λαμπρό θα γίνει με αγώνα. Δηλαδή ότι ο κύριος Σκούρτσε, ο κύριος Όρμπαν, εκεί που φοβίζει τον πληθυσμό του με τους μετανάστες, περνάει το 12ωρο και τη διεύρυνση και την κατάργηση των υπεροριών. Αυτά έχουν κάνει και ο ένας και ο άλλος. Άρα πρέπει και ο κόσμος, ας πούμε, να έχει τα αυτιά και τα μάτια του ανοιχτά.
Πάντως είναι σχετικά σε αυτό που λέει ο Υπουργός σήμερα ο κ. Τσίπρας, στην τοποθέτηση του Brexit στις παράλληλες συνεδρίες, είπε για τον κίνδυνο της ακροδεξιάς ότι αν εφαρμόσουμε πολιτικές λιτότητες, επιμείνει η Ευρώπη σε αυτό, θα μεγαλώσει το πρόβλημα. Ισχύει. Και με αφορά το gap που θέλουν να αυξηθεί η εθνική συμμετοχή και διάφορα τέτοια πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι μία παρέμβαση στις ευρωεκλογές τέτοιου είδους θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη συνολικότερα. Δηλαδή, αν επικρατήσουν οι δυνάμεις οι φοβικές και οι ακροδεξιές, ρητορικές, που επικαλύπτουν και πολλές φορές από συντηρητικά κόμματα, θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Και το καμπανάκι έχει χτυπήσει. Και η περίπτωση του Όρμπαν και η περίπτωση του Σαλβίνη. Έχουμε τέτοιες αλλαγές στην Ευρώπη. Εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη βέβαια και των και στη Γερμανία. Αυτό ο καημός ο δικός μου. Πρέπει να βγει αφήγημα η σοσιαλδημοκρατία για να πει στον κόσμο. Ναι, κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει συμπαγές αφήγημα αν δεν μιλήσεις για την εμβάθυνση της Ευρώπης. Δηλαδή η εμβάθυνση της σημαίνει να έχεις τους μηχανισμούς οι οποίοι θα μπορούν να μαλακώνουν, ας πούμε, τα προβλήματα που είναι ασύμετρα μεταξύ των χωρών. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία όταν έχει πρόβλημα μια χώρα, η πολιτική της το κάνει ακόμα πιο βαθύ. Φαντάζεστε τι θα γίνει στην Ευρώπη εάν πάνε να εφαρμόσουν συνταγή Ελλάδας στην Ιταλία. Μια χώρα με το μέγεθος της Ιταλίας να έχει πτώση του ΑΕΠ, ας πούμε, 25%. Δεν φαίνεται ότι οι συντηρητικοί έχουν βγάλει συμπεράσματα και δεν φαίνεται κυρίως, ξέρετε τι, δεν φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα να προκρίνουν συλλογικές λύσεις. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από συλλογικές λύσεις και εδώ είναι η ευθύνη των προοδευτικών δυνάμεων. Προγραμματικές θέσεις υπάρχουν. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για μια έτσι βαθιά συζήτηση, αλλά και για μια προγραμματική εγρήγορση. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο στο κεφάλαιο που λέγεται, όπως πάμε που λέγεται οικονομία πάντως, και δημοσκοπήσεις. Πάνω όπως πάμε στις εκλογές με τέτοια οξύτητα και με τέτοια πόλωση, δεν ξέρω αν αυτά τα επιχειρήματα, τα λογικά επιχειρήματα που ο Υπουργός μπορέσουν να πέρασουν στην κοινωνία. Εντάξει, βέβαια, ένα αντεπιχείρημα, συγγνώμη τώρα, αλλά μεταφέρουμε την συζήτηση από εδώ, αλλά ένα αντεπιχείρημα είναι ότι ο κόσμος στην πραγματικότητα δεν τσιμπάει και πολύ από αυτή την πόλωση και βλέπει την τσέπη του βλέπει. Και ποια είναι τα εισοδήματά του. Το πιστεύω βαθιά. Οι εκλογές κερδίζονται στην οικονομία. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, ειδικά, μάλιστα, θα σας έλεγα, στρώματα τα οποία έχουν υποστεί ραγδαία μείωση των εισοδημάτων τους. Στρώματα, τα πιο φτωχά στρώματα ή τα φτωχά προς μεσαία στρώματα έχουν πάρα πολύ καλή επίγνωση στο πώς βγαίνει ο μήνας. Και μπορούν να κρίνουν ποια πολιτική τους έχει στο λογαριασμό ψηλά και ποια πολιτική τους έχει μάλλον στην απέξω. Τελεία. Πάμε σε ένα δεύτερο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής εκπομπής. Το μήνα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην ΕΚΟ.